Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος νεαρός, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην παλιά Εθνική Οδό προς ανάληψη Χερσονήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες ενεπλάκει μία μηχανή και ένα αγροτικό όχημα, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρότατη. Ερχόταν ένα μηχανάκι από εκεί και από εδώ κατέβαινε ένα αμάξι και έκανε κάποια προσπέραση, λέει, από δύο αυτοκίνητα και κουτούλησε στην πόρτα. Και ένας νεαρός, ο οποίος δεν είναι καλά, έχει τραυματιστεί βαριά. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τις πληροφορίες να θέλουν. Ο γιατρός του πληρώματος να διασωλήνωσε τον 20χρονο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο. Το παιδί ήταν κάτω, πεσμένο. Το αγροτικό ήταν πιο πέρα έτσι. Την ίδια ώρα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στα Χανιά, στη συμβολή των οδών αναγνώστη Γογονή και Σοφοκλή Βενιζέλου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Στο μεταξύ, τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο 19χρονο Φαντάρο, καταδρομέα της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε, Τάσο Ξεκουκουλωτάχη, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Αρώνι Χανίων. Στο τρίτο κημητήριο Αθηνών θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη η κηδεία του 33χρονου Μάνου, ο οποίος το βράδυ της Τσικνοπέμπτης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σιτία. Την ώρα της κηδείας στην Αθήνα, στο σημείο του δυστυχήματος, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου 33χρονου.